Αγαπητοί μου τηλεθεατές, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή μας. Σήμερα έχω τη χαρά να έχουμε κοντά μας την παιδίατρο Μαρία Τζιτηρίδου. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Νίκο. Η οποία έχει ειδικότητα στην αναψυχολογία, δηλαδή στην ανάπτυξη του παιδιού, αλλά από ό,τι κατάλαβα καλά. Στην ανάπτυξη του παιδιού και κυρίως στη φυσιολογική ψυχοκινητική εξέλιξή του. Και ελπίζουμε σήμερα να αναπτύξουμε ένα σχετικά επίκαιρο θέμα. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, τα παιδιά πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς, στα δημοτικά. Εντάξει, και τα πιο μεγάλα τώρα πιστεύω έχουν μπει σε μια ρέγουλα του γυμνασίου και του λυγείου. Αλλά πιο πολύ το επίκεντρό μας είναι τα παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, που πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με ένα ξένο περιβάλλον, το οποίο δεν είναι μέσα στο φιλικό και γνώριμο οικογενειακό περιβάλλον, κάτι διαφορετικό. Και να δούμε τι κίνδυνοι μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί, με την έννοια κίνδυνη ότι τι άγνωστο έχει να αντιμετωπίσει, μήπως κάτι μπορεί να του διαταράξει την υγεία του ή την ψυχή του υγεία. Άμα υπάρχει, γιατί και εμείς, σαν γονείς Έλληνες, είμαστε και λίγο. Το κάνουμε και λίγο τόσο. Υπερπροστατευτική, υπερπροστατευτική. Είμαστε δηλαδή, εντάξει. Νομίζω αυτή είναι για γενική ιδέα που έχουμε. Και ξεκινώντας, ας πούμε τα πολύ απλά. Να σου πω οι παιδικές και τις παιδικές ασθένειες για αρχή, να πιάσουμε μια γενική εικόνα να πιάσουμε. Είναι επικίνδυνες. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε που είναι υποχρεωτικό να τις περάσει το παιδί και πάει στη θυσία, ή άμα δεν τις περάσει δεν είναι κακό, ας πούμε. Προφανώς αναφέρεσαι κυρίως στα λοιμώδη νοσήματα, ναι. Όπως ας πούμε η λαρά. Αυτό που λέμε σαν παιδικές ασθένειες στην καθομιλωμένη, ας πούμε. Ή στα εξανθηματικά. Ναι. Περίπου θα έλεγα ότι στατιστικά τις μισθές ασθένειες πια τα παιδιά δεν τις περνούν, γιατί εμβολιάζονται για όλα αυτά. Τελευταία έχουν μπει τουλάχιστον την τελευταία πενταετία και το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς, άρα θα έλεγα και την ανεμοβλογιά που ήταν ένα συχνό νόσημα, τώρα πια δεν τη βλέπουμε. Απ' την άλλη, εγώ είμαι μια γενιά όπου δεν εμβολιάστηκα σχεδόν ούτε με τα μισά εμβόλια από όσα κυκλοφορούν σήμερα και τις πέρασε όλες αυτές τις παιδικές ασθένειες. Ποιο ήταν το κέρδος? Όπως πολύ σωστά είπες, ο σημαντικότερος τίτλος αντισωμάτων, η καλύτερη άμυνα του οργανισμού και ενδεχομένως και πιο ανθεκτική σε όλο αυτό το περιβάλλον, είτε το σχολικό, είτε το κοινωνικό, είτε το στο περιβάλλον, στη φύση. Δηλαδή αυτά τα λοιμώδη νοσήματα, άμα αντιμετωπιστούν σωστά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για το παιδί? Όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές πρόβλημα υπάρχει αν κάποιο παιδί περάσει αυτό το λοιμώδες νόσημα, είτε σε πολύ μικρή ηλικία, παραδείγματος χάρη στη βρεφική, τους πρώτους τρεις μήνες ζωής που δεν έχει προλάβει να εμβολιαστεί, ή αν έχει σημαντικές επιπλοκές. Παραδείγματος χάρη, μία ανεμοβλογιά που ένα παιδί την περάσει βαριά, μπορεί να κάνει μια βαριά πνευμονία ή μπορεί να εμφανιστεί με μία ταξική μορφή, δηλαδή το παιδί να έχει μια διαλείπουσα χολότητα, να κουτσένει, να έχει δυσαρθρία. Άρα πιο πολύ είναι οι επιπλοκές του νοσήματος και όχι το νόσημα αυτό καθεαυτό. Μάλιστα. Τώρα και λίγο για τα εμβόλια. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τελευταίο καιρό υπάρχει σαν μόδα, να το πω κάτι, σαν μια τάση, ας πούμε, να πέσουν τα εμβόλια στην σφαίρα της συνωμοσιολογίας, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, και δυστυχώς υπάρχουν αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και Ελλήνων, οποίοι πιστεύουν ότι τα εμβόλια, για παράδειγμα, δεν κάνουν καλό στην ουσία, αλλά ότι μπορούν να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα. Και ξεκίνησε όλη αυτή η φημολογία από μια έρευνα που είχε γίνει για το τριπλό εμβόλιο που προκαλεί και καλά αυτισμό, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν προκαλεί καμία σχέση. Αλλά είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, στα κανάλια πέρασε αυτό, ότι μπορεί να προκαλέσει αυτισμό. Φυσικά ποτέ δεν ακούστηκε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα και ήταν μια λεθεμένη. Είναι επικίνδυνα τελικά τα εμβόλια? Πρέπει να τα κάνει ο γονέας? Σε καμιά περίπτωση δεν είναι επικίνδυνα. Θα έλεγα καταρχήν ως πρώτο σχόλιο ότι τα εμβόλια είναι η μεγαλύτερη επανάσταση στον χώρο της υγείας. Χάρη στα εμβόλια εξαλείψαμε πολύ σημαντικές ασθένειες, όπως παραδείγματος χάρη η χολέρα ή ο τύφος, που αυτή τη στιγμή και με την επικαιρότητα που υπάρχει με τις πλημμύρες στο Πακιστάν, είναι ασθένειες οι οποίες ολόκληρα εκατομμύρια παιδιών στην Αφρική και στην Ασία τα θανατώνουν σε πολύ μικρή ηλικία. Άρα είμαι από τους παιδιάτρους που πιστεύουν στα εμβόλια. Υπάρχουν τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία όσα εμβόλια έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ, είναι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, είναι απόλυτα ασφαλής, οι παρενέργειες είναι ελάχιστες έως μηδενικές θα έλεγα, και νομίζω ότι και οι γονείς πια είναι εξοικειωμένοι στο να δεχτούν το μεγαλύτερο φάσμα που κάνουμε εμβολίων. Θα έλεγα ότι περίπου τον πρώτο χρόνο ζωής το παιδί τσιμπιέται, ας μου επιτραπεί ο όρος, τουλάχιστον 25 φορές με τις επαναληπτικές δόσεις. Τουλάχιστον 25 φορές με τις επαναληπτικές δόσεις. Α, φαντάζομαι ότι δίνει μια ασπίδα προστασίας. Και ειδικά με τα καινούργια μεταναστευτικά δεδομένα που αλλάζει η επικοινωνία των ανθρώπων. Παλιά ήταν πιο αποκλεισμένες κάποιες ασθένειες από κάποιες άλλες χώρες. Τώρα αυτό δεν ισχύει πλέον.
οποιαδήποτε ασθένεια μπορεί να περάσει στα σύνορα. Τα σύνορα είναι ανοιχτά. Γι' αυτό άλλωστε και οι οδηγίες που υπάρχουν στα Τελωνία και στα αεροδρόμια όσον αφορά την, παραδείγματος χάρη, τη μετάδοση των ξενιστών, όπως είναι τα σκυλιά, οι γάτες και τη μεταφορά τους, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Όπως και μέσα από βρώσιμα είδη, όπως ας πούμε το τυρί ή το γάλα που μπορούν να μεταφέρουν ασθένειες, όπως η βρουκέλα. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο όμως, ειδικά για τους παιδικούς σταθμούς, να δώσουμε μια προτροπή στους νέους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά για το εμβόλιο της εποχικής γρίπης. Πέρσι είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος για το εμβόλιο της γρίπης του Ι1Ν1. Αυτό το θέμα έχει κλείσει οριστικά. Η εποχική γρίπη όμως είναι αυτό το κοινό κρυολόγημα που λέμε, που νομίζω ότι ταλαιπωρεί αρκετά και το παιδί και τους γονείς και σε οικονομική βάση ακόμα, γιατί πολύ πιο συχνά θα το πάνε στο παιδίατρο. Γι' αυτό είμαι και από αυτούς που προτείνουν και προτρέπουν όλα τα παιδάκια πάνω από 2 χρονών που είτε θα πάνε παιδικό, είτε υπάρχει παιδί προσχολικής ηλικίας στο περιβάλλον που πηγαίνει σχολείο, να τα εμβολιάσουν. Αν μένει είναι η πρώτη φορά που θα εμβολιαστούν, θα κάνουν 2 δόσεις του εμβολίου. Αυτό θα γίνει Οκτώβριο και Φεβρουάριο. Αν είναι η δεύτερη ή τρίτη χρονιά που εμβολιάζονται, θα γίνει 1 δόση άπαξ τον Οκτώβριο. Δηλαδή, και αν κάνει αυτό το εμβόλιο, δεν θα κολλήσει η γρίπη ή μειώνει τα πιθανότητα? Για το στέλεχος της γρίπης, το οποίο με βάση τα στατιστικά δεδομένα που δίνει το Κελπνό ετησίως κυκλοφορεί, είναι καλυμμένο κατά 98% εφόσον κάνει το εμβόλιο. Επαναλαμβάνω, για το εμβόλιο της εποχικής γρίπης. Και φυσικά στη γρίπη δεν ισχύει αυτό ότι περνά στη γρίπη, παθαίνει ανοσία. Γιατί του χρόνου μπορεί να ξαναχωρήσει ένα άλλο στέλεχος. Βεβαίως, γιατί είναι ένα άλλο στέλεχος. Οπότε στην ουσία μόνο ταλαιπωρεί το παιδί και δεν κερδίζει τίποτα. Οπότε είναι καλό να γίνεται για να γλιτώσει από αυτά τα συμπτώματα, αν κατάλαβα καλά. Βεβαίως. Βεβαίως, και φανταστείτε πια, και να θέσω και μια άλλη παράμετρο, ότι οι περισσότερες γυναίκες σήμερα είμαστε εργαζόμενες και αν πρέπει να μείνει ένα παιδάκι που πηγαίνει στον παιδικό σταθμό μία εβδομάδα στο σπίτι, θα πρέπει ή η μητέρα να πάρει άδεια ή κάποιο τρίτο άτομο να αναλάβει την προσοχή του. Και πιστέψτε με, αυτό είναι ένα πρόβλημα για την οικογένεια. Υπάρχουν άλλα προαιρετικά εμβόλια που μπορεί να κάνει το παιδί και απλώς δεν είστε υποχρεωτικά, που πρέπει να τα κάνει οπωσδήποτε? Αυτά που είναι υποχρεωτικά είναι το βασικό εθνικό εμβολιαστικό σχήμα, το οποίο είναι γνωστό σε όλους τους παιδιάτρους και γίνεται κάθε χρόνο με βάση την ηλικία του παιδιού. Εκτός από το εμβόλιο της γρίπης, δεν υπάρχει κάποιο άλλο εμβόλιο που θα μπορούσε να γίνει ιδιαίτερη μνήμη. Είναι σχεδόν όλα, ας πούμε. Ακριβώς. Και η πατήτητα Β κάνουμε πλέον τώρα, μου φαίνεται. Η πατήτητα Β κάνουμε πολύ νωρίς. Ειδικά τα guidelines των Αμερικανών λένε από τη γέννηση να κάνουμε την πρώτη δόση. Και τώρα το παιδάκι, πόσο χρόνο είναι ικανό να το στέλνουμε σε παιδικούς σταθμούς? Δηλαδή, υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ηλικία που πρέπει να πάει, δηλαδή να έχει φτάσει κάποιο στάδιο ορίμασης, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να πάει πιο νωρίς, πιο αργά? Τι ακριβώς ισχύει σε αυτή? Θα έλεγα ότι ισχύουν 2 σχολές. Η μία σχολή λέει ότι ένα παιδάκι καλό είναι να πάει στο σχολικό περιβάλλον, που για την πρώτη φορά είναι ένα νηπιακό σταθμό, είναι όταν πλέον μπορεί να πει μόνο του τα κακά του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ωστόσο, όμως, φανταστείτε μία μητέρα η οποία είναι εργαζόμενη και πρέπει 6-7 μηνών να το αφήσει το παιδί της και δεν έχει άλλη λύση. Δεν έχει ένα πρόσωπο οικείο, συγγενικό ή ακόμα και να πληρώσει, αν θέλετε, κάποιο να το φροντίσει, και είναι αναγκασμένο να το πάει στο νηπιακό σταθμό. Θα έλεγα ότι το μίνιμουμ διάστημα που μπορεί ένα παιδάκι να πάει σε κάποιο βρεφονηπιακό σταθμό είναι μεταξύ 8 με 10 μηνών, όπου έχει κάνει αρκετά εμβόλια, το παιδί έχει περάσει στη στερεά τροφή, είναι λίγο μεγαλύτερο, αντιλαμβάνεται καλύτερα το περιβάλλον και μπορεί έτσι ένα ξένο άτομο να το φροντίσει με περισσότερη ασφάλεια και να νιώθει και η μητέρα καλύτερα. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει πιο πολύ άγχος όσο πιο μικρό είναι το παιδί. Και άγχος και ανασφάλεια και μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, το που είναι και σε τόσο μικρή ηλικία, όταν πάνε εκεί, πώς αντιδράνε συνήθως, ας πούμε, με γκρίνια, να κλαίνουν, να κάνουν, ή το παίρνουν πιο ανάλαφρα από ό,τι το παίρνουν εμείς? Θα έλεγα ότι προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα, γιατί ο παιδικός σταθμός, ο βρεφονηπιακός προκειμένου, γίνεται η προέκταση του περιβάλλοντος, του σπιτιού, ενός οικείου προσώπου εκεί. Ύστερα, το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο όταν πηγαίνουν βρεφάκια στους παιδικούς σταθμούς και νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν με ρωτάς κυρίως για την ψυχοκινητική του εξέλιξη, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το παιδί όπου έχει αγάπη και τρυφερότητα περνάει καλά ανεξαρτήτου ηλικίας. Και άμα το μιλάμε σε πιο μεγάλα παιδάκια που έχουν πιο πολύ αντίληψη, 2-3 χρόνων, αυτά μήπως πρέπει να τα μάθουμε κάποια μέτρα υγιεινής, να παίρνουμε πιο μπροστά, δηλαδή να
Κάτι βεβαίως. Σε πού πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, να τους πούμε να προσέχεις κάτω αυτά εδώ πέρα κάπως να... Βεβαίως. Αν πούμε υποθετικά για ένα παιδάκι 2 χρονών, το οποίο μεταβαίνει από το περιβάλλον της οικογένειας στον νηπιακό σταθμό, καταρχήν πρέπει στο παιδί να συμπεριφερθούμε και να του μιλήσουμε ανοιχτά, σαν ένας μεγάλος ενήλικας που καταλαβαίνει ότι εσύ από αύριο παραδείγματος χάρη θα ξεκινήσεις στον νηπιακό σταθμό, θα πας εκεί, θα έχεις φίλους, θα έχεις παιδάκια που θα παίζεις. Και οι συνθήκες υγιεινής που έχουμε μάθει μέσα στο σπίτι θα τις μεταφέρουμε με τον ίδιο απλό και εύγλωτο τρόπο και στο σταθμό. Και τι εννοώ, δηλαδή, αν μάθει ένα παιδί να πλένει παραδείγματος χάρη πάντα τα χέρια του πριν να φάει, αυτή τη συνήθεια θα τη μεταφέρει και στον παιδικό σταθμό. Και το πλήσιμο των χεριών με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι νούμερο ένα παράγοντας για την αναχέτηση των λοιμόξεων. Το άλλο είναι τώρα πια χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα αντισηπτικά μαντιλάκια. Είναι πολύ εύκολο να μάθουμε στο παιδάκι όταν παίζει κάτω στο χώμα, όταν αγγίζει ένα παιχνιδάκι, όταν θα φτερνιστεί, όταν ας πούμε θα βήξει, να χρησιμοποιήσει, να καθαρίσει τα χεράκια του με ένα αντισηπτικό μαντιλάκι. Αυτά είναι πράγματα απλά που μπορούμε να τα περάσουμε στο παιδάκι δίκην παιχνιδιού και πολύ εύκολα και το ίδιο να προστατευτεί και το περιβάλλον του να προστατευτεί από αυτό όταν το ίδιο είναι άρρωστο. Βλέπουμε ότι το παιδάκι μας δεν είναι λίγο καλά. Ότι έχει κάποιες προβληματάκια, ανεβάζει λίγο περαιτό. Από ποια στιγμή πρέπει να ειδοποιήσουμε τον γιατρό ή να κάνουμε μια επίσκεψη στο παιδίατρο για να δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα πιο σοβαρό το παιδί? Δηλαδή, είναι, το καλύτερο είναι με το παραμικρό που κάτι θα γίνει να τρέχουμε στο γιατρό ή πρέπει να περιμένουμε κάποια όρια μέσα ελαστικότητας να έχουμε και να οδηγηθούμε εκεί? Ναι, θεωρώ ότι για τα παιδάκια κάτω των 3 χρονών, σε κάθε πυρετική κίνηση, πυρετικό κύμα, θα πρέπει κάποιος συνάδελφος να το εκτιμά. Ιδιαίτερα όταν αυτό θα εμφανιστεί με κάποια συνοδά συμπτώματα, όπως είναι βήχας, αιμετός ή διάρρεια, που σημαίνει την αρχή κάποιας λίμωξης. Για παιδάκια προσχολικής ηλικίας μεγαλύτερα, ένα πυρετικό κύμα μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνει μια ελαφριά ίωση, μπορούμε να περιμένουμε 1 και 2 24 ώρες. Αλλά για τα παιδάκια κάτω των 3 χρονών, νομίζω ότι σε κάθε πυρετό είναι ότι ένας συνάδελφος πρέπει να το εκτιμά. Βασικά το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τα παιδιά είναι πυρετικές κινήσεις, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πει ούτε για πόνο στο παιδί ούτε τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω. Σε πρώτη φάση ο πυρετός είναι αυτό που νομίζω ότι πιο πολύ τους γονείς ανησυχεί και λιγότερο ανησυχεί ή ταλαιπωρεί αν θέλει στο παιδί. Όμως το παιδί μπορεί να παραπονηθεί και για κοιλιαλγία. Πολλά παιδάκια σε ηλικία 3 χρονών. Βεβαίως μπορεί να πει πονάει η κοιλίτσα μου, μπορεί να παραπονεθεί παραδείγματος χάρη για κεφαλαλγία, πονάει το κεφαλάκι μου και πολλά έχουν και την δυνατότητα και την ευχαίρεια να δείξουν να πονάνε στο μέτωπο ή στο ενίο ή πολλές φορές όταν έχουν κάποια διαταραχή της όρασης γιατί ζαλίζονται παραδείγματος χάρη, γιατί τρέχουν πολύ, είναι υπερκινητικά. Νομίζω ότι είναι από τα συμπτώματα τα απλά που πολύ εύκολα μπορεί να μεταφέρει το παιδί. Μάλιστα. Και αφού εντάξει, το παιδί αρρώστησε τώρα, κάνει κάποιο κύκλο η ασθένειά του. Mm-hmm. Σε πόσο καιρό θα πρέπει να το ξαναστείλω πάει στο παιδικό σταθμό? Γιατί είναι και θέμα για να μην κολλήσουν και τα άλλα παιδάκια. Βεβαίως. Είναι πρώτο δική του προστασία και προστασία στο περιβάλλον και στο προσωπικό, να μην το ξεχνάμε αυτό, στον νηπιακό σταθμό. Νομίζω ότι αν έχει περάσει ένα απλό πυρετικό νόσημα, αρκούν 3 μέρες μετά το τέλος του πυρετού για να επανέλθει στο σχολείο. Αν όμως αυτό έχει συνοδευτεί από ένα εξανθηματικό νόσημα, ένα λοιμώδες νόσημα, παραδείγματος χάρη την ανεμοβλογιά, όπως προανέφερα, θα πρέπει το παιδί να πάει 1 εβδομάδα μετά την τελευταία μέρα που εμφάνισε το τελευταίο εξάνθημα. Και τώρα αυτό που λέμε για τα παιδιά, ας πούμε. Για τον ντύσιμό τους. Γιατί και αυτό έχω ακούσει και έχει γίνει πολύ debate μεταξύ των γονιών και αυτό. Πρέπει να φασκιώνουν τα παιδιά, να τα ντύνουμε να είναι πολύ.